Με διαρροή τηλεφωνικών συνομιλιών, εξύβριση πολιτικών αντιπάλων και προειδοποίηση προ τον κεντρικό τραπεζίτη ότι θα τα πούν από κοντά, επιχείρησε ο Παύλο Πολάκη να περάσει την αντεπίθεση για το καταναλωτικό δάνειο των 100.000 ευρώ που πήρε από την Τράπεζα Αττική. Η δημοσιοποίηση του διαλόγου που είχε ο αναπληρωτή Υπουργό Υγεία με τον Γιάννη Τουρνάρα σε φιλικό μέσο του ΣΥΡΙΖΑ με τη μορφή απομαγνητοφόνηση προκάλεσε σ' άλλο. Ο κύριο Τουρνάρα. Μάλιστα ο ίδιο. Είμαι ο Παύλο Πολάκη. Γεια σα, τι κάνετε. Είμαι πάρα πολύ καλά. Σα πήρα τηλέφωνο γιατί θέλω να σα πω ότι πολύ καλά κάνετε και ελέγχετε το δάνειο που πήρα από την Attica Bank. Αυτό είναι ο θεσμικό σα ρόλο. Μα όχι, εμεί δεν έχουμε κάνει κάτι. Είδα πω έχετε βγάλει μια ανακοίνωση. Όχι, δεν βγάλαμε καμία ανακοίνωση. Εγώ πήρα να σα πω ότι καλά κάνετε και ελέγχετε εμένα, αλλά μόλι τελειώσετε με μένα, γιατί καθαρό ουρανό, αστραπέ δεν φοβάται, να ελέγξετε κι αυτά. Γιατί αν δεν τα ελέγξετε, θα έρθω εγώ από εκεί και δεν θα φύγω αν δεν διατάξετε τον έλεγχο. Μάλιστα, ο Παύλο Πολάκη νιώθοντα και ομένος από τον έλεγχο στο δάνειό του... επανήλθε αργά το βράδυ μέσω Facebook... εξαπολύοντας νέες απειλές. Και τώρα παλικάρια των βόθρων της ενημέρωσης... που βγάλατε την ψυχή σας, τη χολή σας δύο μέρες... πιείτε την πορτοκαλάδα σας. Και τώρα, κυρία Αρχιτραπεζίτα... Θα περιμένω τρει μέρε να ελέγξετε και τα δάνεια που σα είπα στο τηλέφωνο. Μετά, αν δεν, θα έρθω από εκεί να κουβεντιάσουμε από κοντά. Είναι ιστορικά πρωτοφανέ σε οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή χώρα να παρεμβαίνει υπουργό μια κυβέρνηση αποτυπώνοντα με μηχανικό μέσο τηλεφωνική συνομιλία που δεν διεξήχθη δημόσια και γνωστοποιώντα επιλεκτικά παραποιημένα αποσπάσματα σε φίλιο μέσο μαζική ενημέρωση με σκοπό τη δημοσιοποίηση προ ίδιο συμφέρον. Πρόκειται για ενέργειε που έγιναν χωρί τη συνένεσή μου και κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων σε του ποινικού κώδικα για τι οποίε οι αρμόδιες δικαστικέ αρχέ οφείλουν να επέβουν αυτεπαγγέλτο. Έχει εξαπολυθεί μια τεράστια επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα μου για άλλη μια φορά. Διαρρέσμα Μαξίμου. Τι λέει λοιπόν. Κακούργημα αν έχει ηχογραφηθεί συνάντηση Τσίπρα ψυχάρη Α, Λέβαιτε. λέτε το παλιό. Με τη, Με τη, γάτα. Με τη γάτα. <Καλύτερο> <Καλύτερο> τότε ο κύριο Τσίπρα έλεγε <Καλύτερο> <Καλύτερο> ότι αν τον έχει ηχογραφήσει ο ψυχάρη είναι κακούργημα. Πρόσεξε. <Καλύτερο> 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 <Καλύ Τώρα ο ίδιο κύριο Τσίπρα ω πρωθυπουργό, το αν έχει ειχογραφήσει ο Πολάκη το Στουρνάρα, πέρα βρέχει. Την Κυριακή ημέρα. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία ήρθε στο όνομα τη αριστερά, του νέου, του διαφορετικού, του φρέσκου, του ότι θα σκίσει τα μνημόνια και έχει μείνει στην ιστορία ω η κυβέρνηση των Μαγνητοφώνων. Το στυλ του κυρίου Πολάκη είναι κυρίαρχο. Σα έχω ξαναπεί ότι αυτό το στυλ είναι η νίκη τη πολιτική εμφάνιση τη εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ο Γιάννη Τουρνάρα αφήνει να εννοηθεί ότι ηχογραφήθηκε η συνομιλία των δύο αδρών από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίο μετά τι αντιδράσει που προκλήθηκαν διαψεύδει ότι έκανε κάτι τέτοιο, τέτοιο και στρέφει τα βέλη του πολλά κατά τα... του κεντρικού τραπεζίτη, επαναφέροντα τα περιεμπλοκή με το κελπνό. Με δύο λόγια, ο κύριο Τουρνάρα χρησιμοποιεί την Τράπεζα τη Ελλάδο ω όχημα σπήλωση και δίωξη πολιτικών του αντιπάλων, αλλά και ω ασπίδα απέναντι στι ανομίε τη συζύγου του. Αν λοιπόν για κάποιον οφείλουν να παρέμβουν οι δικαστικέ αρχέ, δεν είναι για εμένα, αλλά για τον κύριο Τουρνάρα. Ο Γιάννη Τουρνάρα ζήτησε την παρέμβαση του Πρωθυπουργού για τι επιθέσει Πολάκη. Το μέγαρο Μαξίμου όμω ζητά σεβασμό στον αναπληρωτή Υπουργό Υγεία, καλύπτοντα πλήρω τι ενέργειέ του. Η ανήκουστη προσπάθεια του Υπουργού κ. Παύλου Πολάκη να επηρεάσει τη διοίκηση τη Τράπεζα τη Ελλάδο και εμένα προσωπικά στον τρόπο άσκηση των καθηκόντων μα αποτελεί βάναυση θεσμική εκτροπή. Καλό ευθέω τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση να διαφυλάξουν εμπράκτο την κατοχυρωμένη στο Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Δίκαιο ανεξαρτησία τη Τράπεζα τη Ελλάδο. Η ελληνική κυβέρνηση έχει αποδείξει εδώ και τέσσερα ολόκληρα χρόνια ότι σέβεται απολύτω την κείμενη νομοθεσία που προβλέπει την ανεξαρτησία τη Τράπεζα τη Ελλάδο, ακόμη και όταν ο διοικητή τη έχει διαφοροποιηθεί σε κρίσιμα ζητήματα τη οικονομική πολιτική. Τον ίδιο όμω σεβασμό στην ανεξαρτησία και την αρχή τη πολιτική ουδετερότητα, που οφείλουν εμπράκτο να αποδεικνύουν όλε οι πλευρέ. Η αντιπολίτευση επιτίθεται στον ίδιο τον Πρωθυπουργό και ζητά την παρέβαση τη δικαιοσύνη για τι πράξει Πολάκη. Ο κ. Πολάκη είναι ο καθρέφτη του κ. Τσίπρα. Μόνο που ο κύριο Τσίπρα δεν μπορεί άλλο να κρύβεται. Ούτε και η δικαιοσύνη που οφείλει να παρέμβει. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Νυν και πρώην κυβερνητικά στελέχη των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ χρησιμοποιούν αδίστακτα μεθόδου μαφία. Ζούμε καταστάσει μαδούρο. Καθεστοτισμό, αμοραλισμό. Κύριο Υπεύθυνο ο ίδιο ο κύριο Τσίπρα. Παρακμή και εκφυλισμό. Η δικαιοσύνη έχει το λόγο. Ο τρόπο που έχει αποτυπωθεί η συνομιλία περιλαμβάνοντα και του χαιρετισμού των δύο ανδρών μοιάζει με πλήρη από απομαγνητοφώνηση του διαλόγου που είχαν. Με την αντιπολίτευση να μιλά για παρακρατικέ μεθόδου, αλλά και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να παίρνουν αποστάσει από τι ενέργειε Πολάκη. Κι πατζίδε τη δεκαετία του 80 που δίνουν ένα τον άλλον σε μια χώρα η οποία παρακολουθεί ευρώτητη με ανοιχτό το στόμα. Προφανώ θα ερευνηθεί. Δεν ξέρω πώ έγινε. Δεν είναι στο δικό μου χαρακτήρα να ηχογραφώ κανέναν. Και δεν ξέρω πώ έγινε αυτό το πράγμα. Θα ερευνηθεί. Δεν καλύπτω κανέναν. Θα ερευνηθεί επαναλαμβάνω. Αν δεν πληρώσει το πρώτο δάνειο, του παίρνουν το σπίτι. Αν δεν πληρώσει το δεύτερο δάνειο, παίρνουν το σπίτι του απλού κόσμου. Η επιθέσει στο Γιάννη Τουρνάρα αναμένεται να προκαλέσουν την αντίδραση τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.